Ο κορυφαίος αστρολόγος Χρήστος Ντούβλης είναι σήμερα στην παρέα μας, μαζί με το γιο του, τον Τάσο Ντούβλη, επίσης αστρολόγος. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς χαίρομαι πάρα βρήκαμε. Πολύ. Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Υγεία να έχουμε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και να πούμε ότι ένας από τους λόγους, θα ήθελα να μου πείτε έτσι, πολύ γρήγορα κάτι γενικό για το 2021 που έχετε έρθει σήμερα, είναι να μας πείτε αναλυτικά πώς θα επηρεάσει η νέα σελήνη. Αυτές είναι δύσκολες ημέρες. Βλέπω εξειδικευμένη είσαι. Αφού έχουμε για ραντεβού. Είναι διαβασμένη. Είναι διαβασμένη. Όταν θέλω ραντεβού πηγαίνω στον κύριο Ντούβλη. Λοιπόν. Είναι καταπληκτικό. Κοίταξε, το 2021 είναι χίλιες φορές καλύτερο από το 2020. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, ότι κολλάμε το κακό. Και έχει και μεγάλες ευκαιρίες, ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο. Ναι. Η ευκαιρία είναι εξαμήνου. Η μεγάλη εικόνα που λέμε. Ναι. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Τώρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, περνάμε ζιγ-ζακ το λαβύρινθο της καθημερινότητας. Δεν πρέπει να κολλάμε εκεί. Η μεγάλη βλάβη στους ανθρώπους είναι ότι κολλάνε, είναι καλή μέρα σήμερα, δεν θα είναι ισοβίως καλή, θέλει βέβαια, προσαρμογή. Βέβαια. Είναι κακή μέρα σήμερα, δεν θα είναι μόνιμα έτσι. Διαβάζω ότι, ας πούμε, εγώ το διορθώστε με αν έχω άδικο, ότι προβλέπουν στις αρχές του 2021 κάποια έτσι περίεργα φαινόμενα. Είναι. Αυτή η εβδομάδα και η επομένη. Ναι. Έχει πολλές πιθανότητες για εντάσεις, εξεγέρσεις, αντιπαραθέσεις. Μέχρι και γεωλογικά φαινόμενα. Mm-hmm. Τώρα δεν σημαίνει ότι θα ταρακουνηθεί γεωλογικά όλη η γη. Γεωλογικά έγινε και σεισμός. Έγινε χθες στην Πάτρα. Σεισμοί. Κάθε μέρα γίνονται. Γίνονται, ρε παιδιά. Γίνονται. Και προχθές έγινε ένας 6,8 κάπου σε μια πολιτεία εκεί στην Ταϊλάνδη. Πιο πριν, δεν θυμάμαι. Αυτά γίνονται ισοβίως, δεν σταματούν. Το θέμα είναι να μην κολλάμε ο κόσμος. Έχουμε ένα κακό. Λέμε γιατί. Δεν μας ενδιαφέρει το γιατί. Μας ενδιαφέρει το τι για να προσαρμοστούμε. Ωραία. Κάθεται κόσμος και χαζεύει. Αν θα έχουν στην Αμερική εξελίξεις, θα τις δούμε. Ωραία. Και τι λοιπόν. Έγινε δηλαδή, αν βγει ή δεν βγει ο Α ή ο Β, ας πούμε. Θα έρθει να μας ασχοληθεί. Πάμε μαζί να ξεκινήσουμε μαζί με τον Τάσο κιόλας, γιατί είναι ο γιος σας και η συνέχειά σας και πολύ καλός αστρολόγος επίσης. Να μιλήσουμε για ένα-ένα τα ζώδια και πώς θα επηρεάσει η νέα σελήνη. Να τα πούμε. Ξεκινάμε με τον κρυό. Mm-hmm. Το εξάμηνο αυτό. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ανοίγουν οι δρόμοι για να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας ή κάποιο όνειρό σας. Mm-hmm. Από σήμερα και για ένα μήνα, στις αλλαγές που προκύπτουν στη ζωή σας και την καριέρα σας, mm-hmm. θα πρέπει να αποδεχτείτε κάποιους παράγοντες όσο έχουν, διότι διαφορετικά θα χάσετε σημαντική στήριξη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που το όσο έχουν που λέει, χρειάζεται μια περαιτέρω ανάλυση. Έχουμε κάποιες επιβεβλημένες προσαρμογές. Δηλαδή, με το έτσι θέλω. Αν τις αφήσουμε, πεταγόμαστε έξω από το τρένο. Αχα. Έτσι, ο καθένας σε διαφορετικό τομέα, ας το πούμε. Οι Ταύροι τώρα. Υπάρχει κάποια ημερομηνία σε αυτές τις δύο εβδομάδες που πρέπει να προσέχουν οι Κρύοι. Ημερομηνίες, κοίταξε κάτι. Εγώ τα ανεβάζω στο Μαϊάστρο τα ειδικά, ας το πούμε έτσι. Αλλά με ενδιαφέρει να μην χάνουμε το στόχο. Ωραία. Δηλαδή, πάω, μου έχει τύχει το λαχείο και πάω να το βρω και ξεχνιέμαι στον δρόμο γιατί έχει μποτιλιάρισμα. Ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα. Μη χανόμαστε στα Ωραία. Όποια δεν μας αρέσουν τα καθημερινά. Ας πούμε, οι Ταύροι. Η μεγάλη ιστορία είναι ότι αυτή το εξάμηνο που έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο μήνα, από τον Δεκέμβριο του 20 και μέχρι Μάιο, έχετε δυνατότητα μιας μεγάλης αναθεώρησης και ανανέωσης εσωτερικής, οικονομικής, μέχρι και επιθυμίες θα τροποποιηθούν, γιατί έχετε καινούργια δεδομένα και αποδίδει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό μία σχέση γίνεται σχέση ζωής, είτε επαγγελματική, είτε προσωπική, είτε και τα δύο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το χάσετε. Πέραν από τις καθημερινότητες, γιατί έχετε κανένα τροπές στη ζωή σας, σας έρχεται να τα τεινάξει τον αέρα σας, τα τεινάζουν οι άλλοι. Αυτά είναι φυσιολογικά για μένα που τα βλέπω χρόνια. Τώρα, το τρέχον κομμάτι, τώρα αυτό το μήνα που μιλάμε, το καθημερινό, είναι να πάρετε κάποιες αποφάσεις ζωής και να σχεδιάσετε για θέματα προσωπικής ζωής, επιλογή συντρόφων, επιλογή συνεργατών, όσοι έχετε επαγγελματική δραστηριότητα και έχετε και αρκετή υποστήριξη από κάποια πρόσωπα, καθώς πρέπει, που δεν κάνουν πολύ μπούγια, αλλά είναι μόνιμα δίπλα σας, θα λέγαμε, σαν φίλοι, σαν σύμβουλοι. Η νέα σελήνη πώς επηρεάζει τους Σταύρους? Αυτή είναι. Αυτή Άρα, είναι. Το βαθμό για τους Σταύρους. Λέμε όλα μέσα. Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας σελήνης είναι η αλλαγή. Κάποιες επιβεβλημένες, κάποιες τις κάνουμε. Ερωτικές. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Δίδυμη. Ωραία. Διεκπαιρεώστε το μήνα αυτό τα οικονομικά σας που εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα, όπως ένας συνεργάτης, ο σύντροφός σας, φορολογικά, κληρονομικά ζητήματα μέσα στον μήνα αυτά, διότι προκύπτουν αλλαγές στην εργασία σας ή την καθημερινότητά σας, οι οποίες εφόσον τις διαχειριστείτε σωστά θα οδηγήσουν σε νέο κοινωνικό κύκλο, πολύ σημαντικό για εσάς και τη ζωή σας. Ωραία. Καρκίνους έχουμε, μπόλικους. Ναι.
Λοιπόν, οι καρκίνοι τελευταία και ιδιαίτερα τώρα αυτό το εξάμεινο μέχρι το Μάιο ευνοούνται πολύ να βρουν δουλειά όσοι δεν έχουν λόγο παράδειγμα και της πανδημίας και τα λοιπά που είναι σημαντικό. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Όσοι έχουν, έχουν πάρα πολλές προοπτικές προαγωγής, εξέλιξης, αναβάθμισης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τρέχον διάστημα για να φτάσουν εκεί έχουμε κάθε μήνα ζιγζάκ που λέμε. Εμπόδια. Ναι, αυτό το μήνα δηλαδή από τώρα και για ένα μήνα θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τη διαχείριση των σχέσεων, κυρίως των οικονομικών. Τι προσέχουμε, δίνουμε σημασία σε αυτές που αξίζουν για τα σχέδιά μου και σε τις άλλες τις παραμερίζω, δεν τζακώνομαι. Έτσι. Τώρα, τα προβλήματα που μπορεί να παρέμβουν σε έναν καρκίνο και να χάσει το παιχνίδι είναι τα έντονα οι φανατικοί συναισθηματισμοί. Είτε από την προσωπική του ζωή, είτε εξαιτίας ενός παιδιού του, είτε εξαιτίας ενός έρωτα που πέφτουν με τα μούτρα, γιατί μπορεί αυτό να δημιουργήσει αναστολή στην επιτυχία, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Κατανοητό. Λέοντες, Γρηγόρη, είναι η πεθερά μου, θα προσέχω τη λέω. Για μαζέψου, για μένα και την πεθερά σου. Ευνοϊκές εξελίξεις στην προσωπική σας ζωή αυτό το εξάμεινο και χαρές από τα παιδιά σας όσοι φυσικά έχετε. Αμήν. Τον μήνα αυτό, αναγκαίες αλλαγές στην καθημερινότητα ή την εργασία σας, βάλτε πρόγραμμα για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Ωραία, ωραία. Δηλαδή δεν είναι όμως δύσκολη περίοδος για τους λέοντες. Είναι από τους ευνοημένους, αν δεν κάνω λάθος. Οι λέοντες έχουν ένα κακό ότι από το 2007-2008 έχουν ένα μονόδρομο εργασιακό σε βαθμό υπερκόπωση ως κατάρρευσης σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά τώρα έχουν πολύ μεγάλη προσωπική χαρά να εισπράξουν. Και είναι και πολύ καλό και για επενδύσεις υπό μίαν έννοια. Έτσι θα λέγαμε. Ανοιχτό. Ανοίξου. Δεν θα πάμε στους Παρθένους. Όπως είδε, συγγνώμη για τα ερωτικά κουβέντα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, οι Παρθένοι έχουν την δυνατότητα μέσα στο εξάμεινο ότι η μεγάλη εικόνα είναι να απαλλαγούν από ένα βάρος οικονομικό τουλάχιστον, αγοράζοντας ή πολλώντας ένα κίνητο ή από κάτι που εκκρεμεί στην οικογένεια και αγχώνονται και εύκολα οι Παρθένοι σε τέτοια θέματα. Το τρέχον διάστημα είναι δημιουργικό, είναι πάρα πολύ καλό. Έχουν φίλους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσουν με την καλή σημασία της λέξης, να στηριχθούν επάνω τους, αν και είναι λίγο ντροπαλοί και αργούν να το κάνουν και μπορεί να χάσουν την ευκαιρία. Και έχουν και κάποιες αλλαγές που πρέπει να κάνουν, είτε εξαιτίας εξελίξεως των παιδιών τους, όσοι είναι γονείς, είτε αν είναι έμποροι, πρέπει κάποιες τροποποιήσεις στο θέμα του τι δουλειά κάνουν, το επενδυτικό τους κομμάτι, και ειδικά οι προσαρμογές αυτές είναι οι επιβεβλημένες εν μέρη, και θέλει προσοχή να μην επηρεαστούν από το ΣΟΗ και τους κοντινούς, γιατί είναι κατά τεκμήριον ολίγων υποβόλημα άτομα. Αχα. Δηλαδή, επηρεάζει. Με υποβάλλεις, ναι, δεν του λες κάνε και το κάνει, αλλά γιατί λες να είναι έτσι. Επηρεάζονται από το θέλει λίγο προσοχή να αποφασίσουν. Ναι. Ωραία. Η ζυγή, η μεγάλη εικόνα, είναι μια σημαντική δέσμευση γραπτή ή προφορική, είτε επαγγελματική είτε προσωπική. Τον μήνα αυτό θα έχετε αλλαγές σε σπίτι ή οικογένεια ή και μέσα σας, αλλά σίγουρα θα έχουν οικονομική χρειά αυτές οι αλλαγές. Παίζει τρόπο πάντα και η διαχείριση που κάνουμε στις αλλαγές για το αν θα είναι θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα. Η διαχείριση, παιδιά, είναι το νούμερο ένα στα πάντα, και στα καλά και στα κακά. Τώρα, οι Σκορπιοί στη συνέχεια, το κεντρικό είναι νέα πηγή εισοδήματος. Μπορεί να αφήσετε μία πηγή και να πάρετε μία καινούρια που δίνει περισσότερα. Ή παράλληλα, από εργασία όμως, μην πάει το μυαλό σας τζόγους και λαχεία και το ένα και το άλλο. Και εκείνο που είναι σημαντικό από σήμερα και για ένα μήνα, είναι οι επαφές σας κατά το δυνατόν προσωπικές, στο μέτρο που επιτρέπουν και τα μέτρα τα απαγορευτικά. Αλλιώς μέσω Skype παίζει ρόλο η φυσική σας παρουσία και έστω το υποκατάστατο του Skype, της εικόνας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και προσέχετε τι λέτε γενικώς και τι γράφετε, γιατί έχει μεγαλύτερη ένταση το μήνυμα που εκπέμπεται τώρα, που εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε, αλλά το καταγράφουν οι άλλοι. Οπότε προσέχετε τι λέτε, να είναι εκείνα τα οποία σας εξυπηρετούν, που είναι αποδεκτά και από τους άλλους. Έτσι, αυτό είναι το αναγκαίο. Πολύ ωραία. Τοξότες. Η μεγάλη εικόνα, μεγάλες επενδύσεις συναισθηματικές ή και οικονομικές. Αυτόν τον μήνα τώρα, τροποποιήσεις στις πηγές εισοδήματος από νέα δεδομένα, να τις εκμεταλλευτείτε. Μπορεί να είναι συνεργασίες καινούργιες, κάτι νέο που έρχεται, θα έχουν και κρυφή υποστήριξη. Η κρυφή, πολύ σημαντικό. Έτσι. Σωστά. Εντάξει, από το περιβάλλον. Ωραία και η συναισθηματική σημαίνει και έρωτες, έτσι. Να το αναλύσουμε, μήπως δεν γίνεται αντιληπτό. Μάλιστα. Λοιπόν, για τους εγώκερους, υπάρχει καταρχάς η τάση είναι όχι πολύ στο προσκήνιο μέχρι το Μάιο.
θέλει πολύ ιδιωτική ζωή που συνήθως δεν της δίνουν προτεραιότητα λόγω κατασκευής χαρακτήρα. Ξεκούραση, γιατί έχουν μεγάλο όγκο εργασιών που πρέπει ήδη να διεκπαιρεώσουν δεύτερο εξάμηνο. Και η φύση είναι σοφή. Σου λέει τώρα κοιμήσου, ξεκουράσου και περίμενε. Και απαλλάσσονται και από ένα θέμα που αφορά ή κατοικία, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα δανείου, ένα πρόβλημα οικογενειακό με ένα παιδί που διεκδικεί έχει ένα θέμα σπίτι να σπουδάσει, να κάνει, να φτιάξει κτλ. Το τρέχον διάστημα είναι σε μια φάση ανανέωσης, η οποία εν μέρει είναι υποχρεωτική. Μπορεί να επιβάλλεται γιατί πιάνω μια δουλειά, οπότε πρέπει να κόψω το μουσί, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Από το απλό μέχρι αλλαγές συμπεριφορών. Αυτές είναι απαραίτητες για να πετύχουν ένα μεγάλο στόχο που είχαν από χρόνια. Και μέχρι τώρα περίμενε στο ράφι ο στόχος. Και δεν τα φέρνει η στιγμή. Σωστά. Κάθε ώρα τον βλέπω να αλλάζει κόμωση. Ιδροχώοι. Η μεγάλη εικόνα σας θέλουν για ένταξη σε έναν σημαντικό κύκλο. Ένα σωματείο, μια ομάδα, μια παρέα και ούτω καθεξής. Τον μήνα αυτό να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε, και το λέω κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, με συγχωρείτε, και μην αποκαλύψετε τίποτα για ό,τι καλό προκύπτει σε κανέναν. Μην το πείτε ούτε του παπά που λέμε. Μυστικοπάθεια για τους υδροχώους πρέπει να έχουν, δηλαδή. Ωραία. Είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Έτσι, τώρα μπαίνουν σε ένα καινούριο κεφάλαιο και αν μείνουν με αυτό που λέγαμε πριν, αν κολλήσουν το τι γινόταν, άστο πέρυσι, σήμερα είναι καινούρια μέρα. Έτσι. Και να πούμε και συνοπτικά, ταύροι, υδροχώοι, σκορπιοί και λέοντες είναι σε μια καινούρια φάση ζωής να κάνουν πράγματα με μέθοδο. Το κάνω πράγματα σημαίνει εργάζομαι προγραμματισμένα. Δεν σημαίνει ότι κάθομαι και ανοίγει σοφίτα και πέφτει. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Τώρα, οι ηχθείς είναι σε μια περίεργη φάση. Θέλουν αρκετή προσοχή, έχουν μεγάλη ευαισθησία, πιάνουν οι κεραίες τους και πράγματα που, αν ανακατοθούν με την κοινή λογική, οδηγούν σε πολύ λάθη εγγραφών μέσα τους. Άρα, λάθη αντίδρασης, λάθη διαχείρισης. Έτσι. Πρέπει να μιλάω όπως μου μιλάω το εξωτερικά, όχι όπως διαισθάνομαι. Είναι άλλο πακέτο το τι γράφω. Τώρα, από την άλλη μεριά, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχουν μια μεγάλη ευκαιρία σε πολλούς ηχθείς. Θα δούμε αλλαγές καριέρας, σημαντικές αλλαγές ή τροποποιήσεις. Εμφανίζεται μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία, αλλά για καριέρα, όχι για απλή δουλίτσα για να παίρνω ένα μεροκάματο. Έχει δηλαδή και κοινωνική θέση το πακέτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στην τρέχουσα φάση, θέλουν έντονη δραστηριότητα μέσα στον κοινωνικό τους περίγυρο, γιατί στατιστικά, ψάξτε το και στους γύρω σας, οι ηχθείς τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αναμεμειγμένοι σε προσωπική και επαγγελματική ζωή με το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή έχουμε σχέση, είμαστε και συνεταίροι, είμαστε και συνεργάτες. Μάλιστα. Σε μεγάλο ποσοστό. Να αυτό ρωτήσω κάτι προσοχή. Άλλο πολύ σημαντικό. Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο αστρολογικό φαινόμενο, επειδή ξέρετε αυτές τις 15 μέρες είναι λίγο δύσκολες, είναι. Που πρέπει να προσέχουμε. Και να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Προετοιμασμένοι πρέπει να είμαστε κυρίως εκεί 18 με 22, σε λίγες μέρες δηλαδή. 18, ναι. Εκεί έχουμε μια τάση, μας έρχεται, δεν το αντιλαμβανόμαστε, να είμαστε πολύ ψύχρεμοι ό,τι και να γίνει. Από ατύχημα, από μου επιτίθεσες συλλεκτικά, οτιδήποτε, γιατί θα μας έρθει να υπερβούμε τα εσκαμμένα και τα όρια. Μάλιστα. Γι' αυτό σε μαζικό επίπεδο, αν δεν είναι ο κόσμος λίγο κατευνασμένος, μπορεί να οδηγήσει μέχρι σε εξέγερση, ας το πούμε έτσι, με διάφορες αφορμές. Μάλιστα. Όταν Μάλιστα. το έχουμε όλοι κάτι, βγάζει αποτελέσματα. Μάλιστα. Όταν το έχει όλη η κοινότητα, όλη η ομάδα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναέχουμε. Χρήστος και Τάσος Ντούμπλης, μπορείτε να μπείτε και τα τηλέφωνά τους. Είναι στο Κολωνάκι και τώρα δεν ξέρω μέσω Zoom, λογικά θα τα κάνετε τα ραντεβού σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.